Και για να μην χαθούμε μέσα έχει χαρτί. Φωτεινή κοριτσάρα μου, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Δημήτρη. Τι κάνεις, καλά νέα σου. Καλά. Όλα ωραία, όλα πάνω. Τι καιρό έχει εκεί πάνω. Εδώ, καλά. Τι έχει, συννεφιά, έχει ήλιο, έχει λίγο κρύο. Έχει λίγο κρύο. Ναι, θες να έρθω εκεί πέρα κοντά σου, σε ζεστάνω. Μήπως πρέπει να κάτσουμε κανονικά και να μην καθόμαστε έτσι χαζά. Γιατί? Ξέρω εγώ. Είπαμε καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε. Αυτό, καλημέρα. Αυτό. Είναι το Breaking Mad, είναι η εκπομπή μας. Είναι ακόμα ένα Breaking Mad, αυτή η εκπομπή που δεν αντέχετε να παρακολουθείτε κάθε Σαββατοκύριακο στις 11 η ώρα, αλλά εμείς εκεί έχουμε προστακωθεί 3 χρόνια και θέλουμε να σας το περάσουμε. Εγώ πόσο καιρό είμαι εδώ, Δημήτρη? Εσύ είσαι, νομίζω, από το Πάσχα, εκεί κοντά που είχαμε την Κατερίνα Στανίση. Την Κατερίνα Στικούδη. Την Κατερίνα Στικούδη θα την έχουμε καλά. Έμαθα ένα τρελό, ναι, θες να σου το πω. Για πες. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, Έλληνας επιχειρηματίας έκανε μία προσφορά, μία πρόταση, 2 εκατομμύρια ευρώ για να χορέψει η Κατερίνα Στικούδη μαζί με την... νομίζω Ευαγγελία Ραβανή λέγεται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μαζί με την Ευαγγελία Ραβανή, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου για την παρέα των φίλων του σε ένα πριβέ χώρο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν με κάλεσαν σε αυτό το πάρτι. Σε αυτό το γαμήλιο πάρτι. Πάρα πολύ να είμαι. Παρ' όλα αυτά δεν έχει καμία σημασία, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Τα θέματα μας είναι τα γνωστά. Γενικά μας κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook Breaking Mad, λέγεται, αλλά και follow στο Twitter Breaking Κάτω Παύλα Mad. Και σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο. Τι κυνηγά την ουρά σου. Κυνηγάω την ουρίτσα μου. Σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε στο στούντιο. Ταν-ταν-ταν. Πες το. Θα έχουμε τους Λοκομότο, παιδιά. Κάντε ένα χαμό. Οι Λοκομότο λοιπόν θα έρθουν εδώ πέρα, θα μας πούνε για τα καινούργια τους σχέδια, για τις καινούργιες τους εμφανίσεις, αλλά και το νέο τους άλμπουμ. Βεβαίως, εμείς θα δείξουμε το ταλέντο μας στο τραγούδι, γιατί έχουμε και καραόκι κόντεστ. Έχουμε κρυφό ταλέντο στα χείλη, πάρα πολύ μεγάλο, και επίσης έχουμε και την νέα μας ενότητα, η οποία λέγεται Shuffle Chart. Θα δούμε δηλαδή τι γίνεται στα top 5 των ευρωπαϊκών χωρών εκεί έξω. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον μου φαίνεται αυτό, ε. Και εμένα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι ωραία. Να περάσουμε στα βαρέα τη εβδομάδα που μας πέρασε. Έχουμε ένα πάρτι, όχι γαμήλιο πάρτι. Έχουμε ένα πάρτι στο οποίο είναι καλεσμένοι οι πάντες. Οι πάντες, όλοι οι φίλοι λοιπόν του εορταζόμενου, ο οποίος εορταζόμενος πήγε. Του εορταζόμενου ή του εορτάζοντα. Του εορτάζοντα, ήθελα να πω. Δεν ξέρω τι θες. Ναι. Ο οποίος ανέβηκε πάνω σε μια καρέκλα και άρχισε τα τέτοια του. Πάμε, δικό σου. Έλα. Θα μπορούσε αυτό το σκυλί να είναι ο Νίκος Καρβέλας. Έχει από πίσω κι άλλο. Τα οποία δεν είναι τόσο εκδηλωτικά. Η καρέκλα καταρχήν δεν έχει stop, πάει και έρχεται. Γιατί το κάνει. Αλλά μπορεί να έχεις ανοιχθήσει με τα πάρτι όλα αυτά που κάνεις με τους φίλους σου. Εγώ δεν κάνω πάρτι. Δεν κάνεις, ε. Όχι. Δεν κάνεις καθόλου πάρτι. Καθόλου τίποτα. Κάνεις όμως πάρτι σε πολύ ωραία στέκια της πόλης που είναι πολύ εύκολη. Ω, είδες τι πάσα σου έκανα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Από την άλλη, παιδιά, τώρα, αν θέλεις να μπεις στο σπίτι, έτσι, και κοιμούνται οι γονείς, κοιμούνται τα πεθερικά, κοιμούνται η θεία σου, κοιμούνται ο κουνιάδος σου. Και δεν θέλουν να σε πάρουν είδηση γιατί έχεις λίγο ξενυχτήσει τώρα. Έχεις βγει λίγο, έχεις κάνει μια βραδινή έξοδο παράνομη και δεν θέλεις να σε πάρουν είδηση. Αχα. Δεν περπατάς σιγά-σιγά. Ναι, στις μύτες των ποδιών. Ακριβώς. Δείτε λοιπόν, για να πάρετε μια ιδέα, πώς μπορείτε να περπατήσετε όταν επιστρέφετε στο σπίτι. Τι ωραίο γατάκι, βλέπουμε την κουζίνα, βλέπουμε το τραπέζι. Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι ο τρόπος, νομίζω, για να μπορείς να μην σε παίρνει ο άλλος είδηση μέσα στο σπίτι. Αυτό ακριβώς είναι, έτσι το κάνουν. Λοιπόν, και έχουμε και άλλα γατάκια. Είδες τι σου έβαλα σήμερα, δηλαδή, στην εκπομπή. Για να σε ευχαριστήσω. Το story με γατιά, λοιπόν. Έχουμε δει διάφορες διασκευές από αυτά τα υπέροχα γατιά, τη σειρά των... Γεια σου! Ο Buzz Lightyear. You're a child's plaything! To infinity and beyond! That wasn't flying. That was falling with style. Έλα, ωραία. Ποιος έχει τόσο ελεύθερο χρόνο και τόσα γατάκια. Και τόσα props και το έχει διαμορφώσει τελείως. Αυτό είναι γατί. And the toys think that Woody did it on purpose. Αυτό είναι γατάκι. Andy picks Woody. To go to Pizza Planet with him while they're at the gas station. Πάρα πολύ ωραία! Έχουμε γάτα! Βασικά γάτες, άλλες. Γάτες, γιατί ο Κάτμαν του, ο οποίος είναι ένας τύπος εκεί στο YouTube. Από το Κατμαντού. Από το Κατμαντού, μπράβο, το σώμα του πιθεσίδες. Φτιάχνει διάφορα βιντεάκια με διάφορες γάτες που κάνουν διάφορα extreme sport. Ακριβώς, και τώρα θα δούμε δηλαδή πώς μία γάτα μπορεί να κάνει skateboard. Για να τη δούμε πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Εκεί στο LA και στην Νέα Υόρκη. Παίρνει, ανεβαίνει λοιπόν σε ένα skateboard και αρχίζει και αράζει με τους φίλους της και πηγαίνει και γνωρίζει κόσμο στα πεζοδρόμια. Δεν το κάνει στην Καλιφόρνια.
Α, μπορεί να είναι και στην Καλιφόρνια. Θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Έλα, γάτα. Λοιπόν, αυτή η σανίδα να πούμε ότι είναι τηλεκατευθυνόμενη. Πάνε, γατούλα. Δεν δείχνει πάντως τηλεκατευθυνόμενη. Τηλεκατευθυνόμενη είναι παρόλα αυτά. Και κάνει βόλτα και αράζει, βλέπει τα τοπία, γουστάρει. Τους θαυμάζω λίγο τους ανθρώπους που μπορούν να έχουν τη γάτα τους τόσο ελεύθερη. Εγώ δεν μπορώ, εγώ τον θέλω συνέχεια σπίτι το γάτο. Γι' αυτό είναι τόσο ισοστρεφής και κομπλεξάκιας. Δεν είναι, είναι πολύ καλός. Εντάξει, δεν τον έχεις φέρει εδώ πέρα, δεν έχει δει καν κόσμο. Έχει δει άλλον άνθρωπο πέρα από εσένα. Έχει δει πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα τον βγάλεις έξω, εγώ πιστεύω ότι θα ορμήσει τους ανθρώπους, θα τους φάει. Όχι, δεν το κάνει. Θα είναι κανίβαλος. Είναι καλός, θα πάει να κρυφτεί κάποιος που φοβάται. Ναι, γιατί είναι κομπλεξικός. Είναι κομπλεξικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η Heather Hansen, την Νέα Ορλεάνη, ξέρεις τι κάνει. Ξέρω τι κάνει. Ναι. Η συγκεκριμένη έχει μια δική της ιδιαίτερη τεχνική για να ζωγραφίζει. Ζωγραφίζει με το σώμα της. Με το σώμα της. Αλλά και με κάρβουνο το οποίο κρατάει στα χέρια της. Ναι, παιδιά, κάψτε το κάρβουνο και αν δεν θέλετε να το κάψετε, μπορείτε να ζωγραφίσετε μαζί του. Η Heather μας δίνει τον τρόπο. Πώς το κάνει όμως με τέτοια λεπτομέρεια? Τι εννοείς? Ενώ ότι οι κύκλοι πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη απόσταση. Δείχνουν να είναι τελείως μελετημένο αυτό που κάνουν. Σε ποια απόσταση πρέπει να είναι οι κύκλοι? Το βλέπεις? Δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω. Είναι σαν λάχανο αυτό που έκανε. Θες να φας λίγο τώρα, ε? Άσε, μην χαίρεσαι, τώρα μου κατέβει. Άσε, μην σου πω. Λοιπόν, από την άλλη, επειδή το ρίξαμε πολύ στα γατιά και τα γατιά γενικότερα, εντάξει, δεν θέλουμε να έχουμε και πάρα πολλά. Θέλουμε να έχουμε όμως πάρα πολλά με σκυλιά. Θέλεις να δεις λοιπόν τον Blaze που αρνείται να πάει στο σπίτι του. Γιατί αρνείται να το κάνει αυτό? Γιατί θέλει να μείνει με την ελληνική οικογένεια. Και? Και δες αυτό θα γίνει. Λοιπόν, είναι ένα χάσκι το οποίο είναι 11 μηνών και αρνείται. Πολύ. Όχι. 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 Α, πείσαι με, σου λέει. Αργείς και βαραίνει. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χάσκια, παιδιά. Είναι πολύ μεγάλα, όμως. Είναι πολύ μεγάλα, εντάξει. Αν έχεις ένα σπίτι μεγάλο... Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε να δούμε κάτι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, ένα απόσπασμα από την εκπομπή Σινεμά. Το Ηλίας Φραγκούλης προβλέπει ποιος θα κερδίσει, μάλλον ποια θα κερδίσει στην κατηγορία δεύτερου γυναικείου ρόλου στα φετινά Όσκαρ. Λέει και τα ρο και φλιτζάνι. Και τα ρο και φλιτζάνι και επίσης μπορεί να πει και διάφορα άλλα πράγματα για το μέλλον σου. Okay. Οκ, εντάξει, μελούμενα. Να πάμε να το δούμε τώρα. Πάμε να δούμε. Ουστ, ουστ. Δεύτερος γυναικείος ρόλος, λοιπόν. Σάλι Χόκινς για το Blue Jasmine. Την παρέσυρε η φόρα της Κέιτ Μπλάνσετ. Ο Γούντι Άλεν έχει παράδοση στο να δημιουργεί ρολάρες για supporting ερμηνείες, τούτη εδώ όμως είναι από τις αδύναμες. Προτάθηκε για χρυσή σφαίρα και μπάφτα. But Jamessa, what if you tell him and it causes trouble? Or maybe a divorce? But if you don't say anything, it could have been a passing thing. He never knows. He lives on happy with his wife. You know, I would tell him because that's what a friend's for. You gotta have his back. Jennifer Lawrence για το American Hustle. Πήρε τη χρυσή σφαίρα, έχασε από τους συναδέλφους της. Desavantage πήρε πέρσι το Oscar πρώτου γυναικείου ρόλου. Δεύτερο, σερί στα 24. Bring something into this house that's gonna take all the nutrition out of our food and then light our house on fire? Thank God for me. Lupita Nyong'o για το 12 Years a Slave. Συνέβη το ακριβώς αντίστροφο. Έχασε τη σφαίρα, την προτίμησαν οι συνάδελφοί της. Είναι το μεγαλύτερο spoiler σε αυτή την κατηγορία.
τις δύο προηγούμενες χρονιές το Όσκαρ αυτό ήταν μαύρο. I went to Master Charles' plantation. You admit it. Yes, freely. And you know why? I got this from Mrs. Shaw. Mrs. Epps won't even grant me no soap to clean with. I stink so much I make myself gag. Julia Roberts για το August Osage County. Πάρα πολλές υποψηφιότητες, δυνατός δεύτερος ρόλος, επισήμανση ότι παραμένει στο προσκήνιο των μεγαλύτερων στάρ του Hollywood με επιπλέον ταλέντο, συνδυασμός σπάνιος. Mom needs her lunch, please. I'm not hungry. You didn't eat today, you didn't eat anything yesterday. I'm not hungry. You're eating. Do what I say. Everyone, do what I say. May I ask why neither of you is dressed? It's not like we're sitting here naked, right? We're dressed. Or should we be dressed up? June Squibb για το Νεμπράσκα. Η βρωμόστομη κυριούλα με την καλή κουβέντα για όλους. Κατόρθωμα που μπήκε σε αρκετές πεντάδες, όχι επικίνδυνη για την νίκη. She was only 19 when she was killed in a car wreck near Wausau. What a whore. Mom. No, I liked Rose, but my God, she was a slut. Come on. Now, I'm just telling you the truth. Στην τελική, μία από τις πιο δύσκολες κατηγορίες και φέτος. Έχουμε δει σοκαριστικές εκπλήξεις εδώ, στο παρελθόν. Προσωρινά, η Εν Γιόγκο έχει ένα μικρό προβάδισμα. Μας έβαλε το remix. Έχω αρχίσει και κάνω έτσι, δεν ξέρω γιατί. Πραγματικά, τι, ότι... Δεν ξέρω τι φάση. Αρχίζεις και ραπαρείς. Ραπάρεις επίσης... γιατί... Ναι. Υπάρχουν φορές που είμαι έξω και χορεύω και άμα πορώνομαι πάρα πολύ κάνω έτσι. Ιδέες. Έρχεσαι στην κίνησή μου. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό δεν είναι ιδέα. Το θέμα. Αυτό γενικότερα το χέρι πρέπει να κάνει δουλίτσα. Αυτό είναι της κίνησης. Εγώ δεν ξέρω από αυτά καθόλου. Λοιπόν, live style is alive. Live style is alive, λοιπόν. Παιδιά, θα σας πούμε όλες αυτές τις ειδήσεις που ανακαλύψαμε αυτή την εβδομάδα στο διαδίκτυο και θα σας κάψει κάθε κεφαλικό κύτταρο. Ξέρουμε ποιο ξέρει από live style πάρα πολύ καλά. Ποιο, ο Χρήστος Σαμπούνης. Όχι. Ποιος? Τα κουνέλια. Α, ναι, τα κουνέλια, βρε παιδιά. Είσαι σαν κουνέλι, το ξέρετε τη γνωστή επιτυχία. Και γλυκιά σαν μελί. Είσαι σαν κουνέλι. Πες δεν το βλέπαμε αυτό. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξουμε την καφετέρια, η οποία βρίσκεται στην πόλη Ναγκόγια της Ιαπωνίας. Η οποία είναι καφετέρια αποκλειστικά για κουνέλια. Βασικά, μάλλον είναι για ανθρώπους και τα κουνέλια τους. Ναι. In a country where many rented flats ban animals, pet cafes like this. Αυτή η καφετέρια σου επιτρέπει να φέρεις το κουνέλι σου μαζί ή να πληρώσεις μερικά λεπτά για να χαϊδέψεις τα κουνελάκια του μαγαζιού. Ναι. Και είδες, έχει ρύζι, που γενικότερα το ρύζι είναι εύπεπτο, δεν σου δημιουργεί ρέψιμο. Κονίτσουα. Κονίτσουα. Του φαγείται αυτή! Θεέ μου τη βλέπουμε! Θεέ μου τη βλέπουμε, τη πραγματικά. Είναι Hannibal αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη καφετέρια μπορεί να πας στο κουνέλι σου το πρωί και να το πάρεις το βράδυ ή να το κάνουν στιφάδο καλύτερα. Κοίτα, όλα αυτά είναι κακά! Αυτά είναι κακά. Είναι κακά κουνελιού. Α, είναι κακά κουνελιού. Τα κακά κουνελιού πώς είναι. Σας είχα πει για εκείνο το κουνέλι που είχε μια γειτονισά μου. Όχι, τι το έκανες. Τίποτα, είχε ένα κουνέλι, η γειτόνισά μου ήταν πάρα πολύ μικρή και αυτή ήταν ακόμη πιο μικρή από μένα. Α, πόσο μικρή δηλαδή. Πάρα πολύ μικρή. Ναι. Και κάποια στιγμή το κουνέλι μεγάλωσε και πήγαν να το ελευθερώσουν, ας πούμε, στο βουνό. Να το ελευθερώσουν, πού να το πάνε, στο βουνό δηλαδή να κάνει να ψοφήσει μόνο του. Ναι, μάλλον. Και μετά από κουνέλι. Αρκετό καιρό είχα βρει κάτι θησαυρού που μου είχε αφήσει πίσω το κουνέλι μέσα σε ένα καλά. Αλήθεια. Ναι. Η θησαυρή ήταν τα κακάκια του. Ναι. Ήταν καφέ. Ναι. Τι είχε φάει. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα ιδιαστικά. Τα ιδιαστικά και να πάμε λοιπόν στην υπέροχη οικογένεια του Zed, συγγνώμη, Zed Nelson, ο οποίος είχε την υπέροχη ιδέα να φωτογραφίσει τα μέλη της οικογένειας για 20 χρόνια. Δηλαδή κάθε χρόνο να φωτογραφίζεται στην ίδια σκηνή και να βλέπει ο καθένας την εξέλιξή του. Κάτσε, συγγνώμη. Το προηγούμενο ήταν ένα κοριτσάκι. Κοριτσάκι δεν ήταν πιο πάνω. Σιγά να μην ήταν και... Νίκο, πήγαινε λίγο πιο πάνω, σε παρακαλώ. Φωτεινή, ότι έγινε από κοριτσάκι έγινε αφορά. Α, όχι, απλά είχε μακριά μαλλιά. Απλά είχε μακριά μαλλιά, Φωτεινή. Ήταν σαν το Ζορντί. Μπορεί να μην το βρήκαν το παιδί εκείνη τη μέρα, δεν είχε φροντιστήρια και το πήρε ένα άλλο. Τζιο, κοπέπε. Λοιπόν, αυτό και μεγαλώνει το παιδί, μεγαλώνει ο Ζεντ. Του ξεπερνά, έτσι. Γίνεται άντρα ολόκληρο, γίνεται ο Ντάρθ Βέιντερ. Και αυτό ήταν. Οκ, εντάξει. Και υπάρχει να πούμε, να δώσουμε έτσι και το πολύ θετικό μήνυμα, υπάρχει μια διαφημιστική καμπάνια που επιτέλους, το 2014 σκέφτηκε μια εταιρεία να διαφημίσει εσώρουχα χωρίς και να χρησιμοποιήσει μοντέλα
που να μην χρειάζεται να τους βάλει Photoshop ή κάποιο ειδικό εφέ ή οτιδήποτε για να τα δείχνει πιο αδύνατα. Δηλαδή, να τα βγάλει έτσι όπως πραγματικά είναι. Α, εννοείς πανέμορφες, για να είμαστε ακόμη πιο κομπλεξικές. Δεν είναι πανέμορφες, είναι τα Girls Next Door. I'm a lover, but I do put the dukes up sometimes. Την κοπέλα αυτή μπορεί, αν ανοίξει το σπίτι, την πόρτα του σπιτιού, να την πετύχει να περπατάει καθώς έρχεται από το φούρνο. Δεν νομίζω. Και αυτή η κοπέλα. Δεν έχουν χαρακτηριστικές αναλογίες μοντέλων. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ωραίες. Είναι πολύ ωραίες. Γιατί έχουν αυτή την αυθόρμητη, την απείραχτη ομορφιά. And are unapologetic for who they are as women and what they look like. I want to empower other girls and no matter, you know, if you have like a funny ear or Λοιπόν, νομίζω ότι αρκετά είδαμε, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη νέα μας ενότητα. Στη νέα μας ενότητα λοιπόν, να δούμε λοιπόν τι ακούνε στη Ρωσία. Το top 5 των αγαπημένων τραγουδιών αυτής της εβδομάδας στη χώρα του Dima Bilan, στη χώρα της Κόκκινης Πλατείας, στη χώρα του Πούτιν. Πάμε να δούμε. Пусть в сердце моем ты будешь всегда. Я помню о том, каким был серый мир без тебя. Я живу только тобой, я учусь верить и ждать. Ты моей стала звездой, одной тебе хочу я сказать. Я с тобой смогу о чем-то главном мечтать и выше неба к солнцу взлетать, твои ладони к сердцу прижать. Я с тобою, но ветер знает, ты не моя. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Όχι, δεν κάνει καθόλου κρύο σήμερα. Καθόλου. Το πλατό ζεστάθηκε βασικά γιατί έχουμε μαζί μας τους καλεσμένους μας, τους ιδιαίτερους εκλεκτούς, ξεχωριστούς καλεσμένους μας. Έχουμε τον Μάρκο και τον Γιάννη Μπουσλοκομόντο. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά και να τονίσουμε ότι είμαστε ένα μικρό μέρος στον Λοκομόντο, γιατί αν ήμασταν όλοι θα γινόμασταν κάπως πολύ. Δεν θα είχαμε αρκετά μικρόφωνα. Τι κάνετε, παιδιά? Η αλήθεια είναι ότι σας πετυχαίνουμε σε μια πολύ δημιουργική φάση της καριέρας σας, η οποία πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, συμπλήρωσε 10 χρόνια. Έτσι, νομίζω ότι ετοιμάζεται και εμφανίσεις από τις 8 Φεβρουαρίου και για ένα μήνα στην Αρχιτεκτονική, αλλά και ένα τελείως καινούριο άλμπουμ με τίτλο Οδύσσια. Ακριβώς. Πέρσι το 2013 ήταν μια παραγωγική χρονιά. Ίσως επειδή ήταν και η επέτειος των 10 χρόνων από τη γνωριμία μας και από την πρώτη φορά που μπήκαμε στο στούντιο να ηχογραφήσουμε. Και έτσι ουσιαστικά κάναμε δύο δίσκους. Κάναμε ένα δίσκο εδώ στην Ελλάδα με τίτλο Οδύσσια και ένα δίσκο στο εξωτερικό, το δεύτερο κατά τα σειρά στο εξωτερικό, με τίτλο New Day Rising στη Γερμανία. Και ηχογραφήσαμε και ένα κομμάτι ακόμα για το στο οποίο θα μιλήσουμε αργότερα, αν θέλεις. Για ποιο λόγο ηχογραφήσατε δύο διαφορετικά άλμπουμ? Για να προλάβουμε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ο ένας είναι ότι, εντάξει, αφενός αλλάζουν κάποια πράγματα στην οικογενειακή μας, στις οικογενειακές μας καταστάσεις σιγά-σιγά και θέλαμε να προλάβουμε να κάνουμε κάποια πράγματα πριν
οι οικογενειακές υποχρεώσεις, ας πούμε, αυξηθούν. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι εδώ και πολλά χρόνια συνεργαζόμασταν με μια εταιρεία δισκογραφική, η οποία έχει κάποια προβλήματα εδώ και καιρό. Και από ένα σημείο και πέρα μπορέσαμε να αποανεξαρτητοποιηθούμε. Και έτσι αυτό μας έλυσε τα χέρια, γιατί είχαμε πάρα πολύ υλικό. Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα μπορεί και σε 2 ή 3 μήνες να κυκλοφορήσουμε για κάτι ακόμα. Πάρα πολύ ωραία. Είστε από τα group όμως που έχετε κάνει και άνοιγμα στο εξωτερικό. Δηλαδή έχετε κάνει και πολύ επιτυχημένες εμφανίσεις σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, έτσι δεν είναι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσουμε τα παλιά συγκροτήματα της δεκαετίας του 80, από ένα σημείο και πέρα, δηλαδή από το 2000 και πέρα, ήμασταν από τα συγκροτήματα που κάνανε αρκετή δουλειά στο εξωτερικό. Και όταν λέω αρκετή δουλειά, εννοούσα ότι προσπαθούσαμε να παίζουμε στο εξωτερικό σε ντόπιο κοινό. Δηλαδή στη Γερμανία σε Γερμανούς, στην Ολλανδία σε Ολλανδούς και ούτω καθεξής. Αυτό ξεκίνησε το 2006, όπου αρχίσαμε και κάναμε περιοδίες. Και κάνουμε, φανταστείτε τώρα, από το 2006 μέχρι σήμερα κάθε χρόνο περιοδίες έξω. Εντάξει, έχουμε κάνει πολλές, κυρίως στη Γερμανία, αλλά έχουμε πάει σε άλλες χώρες. Έχουμε πάει, όπως είπα, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ιταλία, Τουρκία, Ρωσία. Η μουσική που παίζετε, η μουσική που παίζετε έτσι και έτσι όμως έχει και ένα πιο διεθνή χαρακτήρα. Δηλαδή είναι μια μουσική η οποία φέρνει τους ανθρώπους κοντά, σωστό, ανεξάρτητα από τους στίχους. Σωστό, ναι, 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 σωστό. Ο ρυθμός είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά διεθνές. Ο στίχος είναι ελληνικός και εδώ και εκεί. Και το ενδιαφέρον είναι ότι επειδή είναι ελληνικός ο στίχος, δεν αποτελεί και τόσο μεγάλο εμπόδιο. Φαίνεται στον κόσμο ότι τους αρέσει πιο πολύ τα ελληνικά κομμάτια που λέμε. Uh-huh. Ας πούμε, γιατί λέμε και πολλά αγγλικά και ιταλικά και πορτογαλέζικα και γερμανικά. Ανάλογα ό,τι χρειαστεί, τραγουδάμε στη γλώσσα της, της χώρας που πάμε. Αν δεν κάνω λάθος, είστε από τα group που ουσιαστικά φέρατε τη ρέγγι μουσική στα ελληνικά πράγματα και γνώρισε μεγάλη επιτυχία η ρέγγι μουσική, η ελληνική ρέγγι μουσική μέσα από εσάς. Πώς βιώσατε αυτό το άγχος, γενικότερα της αρχής, δηλαδή αν είχατε κάποιο άγχος στο τι ανταπόκριση θα βρείτε, και πώς το βιώνετε τώρα πλέον που έχετε κάνει τόσες μεγάλες επιτυχίες? Κοίτα, καταρχήν να πούμε ότι τα σκύπτρα, το πρώτο ελληνόφωνο ρέγγι κομμάτι είναι του Σάκη Μπουλά, έτσι. Ρέγγι και σαρδέλε κλπ. Από εκεί και πέρα, εμάς μας άρεσε αυτή η μουσική. Δηλαδή, όλη η παρέα είχε ένα κοινό παρονομαστή μουσικό που ήταν οι μουσικές της Καραϊβικής, που δεν είναι μόνο ρέγγε, είναι και σκά, είναι και διάφορες μουσικές που προήλθαν από εκεί, dub, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, ναι, κοίταξε, στην αρχή όλα γίνανε βάσει πειραματισμών. Θα σου πει και ο Γιάννης, ας πούμε. Βάσει πειραματισμών και δεν υπήρχε κανένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δηλαδή, εντάξει, θεωρούσαμε λογικό να τραγουδήσουμε πιο πολύ στα ελληνικά και υπάρχουν και άλλες γλώσσες στους δίσκους μας. Και επίσης θεωρούσαμε λογικό να παίξουμε αυτή τη μουσική γιατί ήταν κάτι που άρεσε σε όλους, ας πούμε, αυτός ο ήχος. Οπότε, μάλλον έτσι αβίαστα ήρθε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε φτάσει μέχρι εδώ και υπάρχουμε 10 χρόνια. Έχουν γίνει αλλαγές στην σύνθεση του group? Οι αλλαγές ήταν ελάχιστες, δηλαδή ουσιαστικά όπως αρχίσαμε μέχρι και σήμερα είμαστε ο βασικός πυρήνας, είχαμε από το 2003 μέχρι το 2005 έναν άλλο drummer που συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και έχει παίξει και σε επιτυχίες, ας πούμε, όπως το Τρέντι και αυτά. Από εκεί και πέρα, μάλλον αρχίζαν και ερχόντουσαν και άλλος κόσμος πάνω σε αυτόν τον πυρήνα. Αλλά δεν έφυγε κανένα. Δηλαδή, ναι, όταν πήγαμε στην Τζαμάικα το 2005, είχε έρθει μαζί μας ένα παιδί για να κάνει τη σκηνοθεσία, να τραβήξει πλάνα και να κάνει ένα ντοκιμαντέρ. Αυτό σήμερα είναι ο κρουστός μας. Okay. Μετά, ξέρω εγώ ήμουνα στο στρατό μαζί με ένα παιδί που έπαιζε βιολί παραδοσιακό, από τους πολύ καλούς βιολιστές στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο βιολιστής μας σήμερα, ξέρω εγώ. Εντάξει, αλλάζαμε πολλές φορές πνευστά, έχουν περάσει διάφοροι. Αλλά τα τελευταία 4 χρόνια είμαστε παράλλακτοι. Δηλαδή από τους φωτιστές, ηχολήπτες μέχρι και εμάς, ας πούμε. Από τα πιο δυνατά σημεία της καριέρας σας, της δεκαετούς καριέρας σας, πέρα από το «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα», θα βάζατε και τη συνεργασία σας με το Soul Kitchen, την ταινία? Βέβαια, ναι. Κοίτα, υπάρχουν πολλά σημεία που κάπου δώσανε μια όθηση, έτσι, γιατί εμείς επειδή πάντα επιλέγαμε, ας πούμε, μια οδό που ήταν αρκετά μακριά από τους συνήθεις τρόπους προβολής. Προσπαθούσαμε δηλαδή πάντα να χτίζουμε ένα κοινό σιγά σιγά, χωρίς να επιδιώκουμε, ας πούμε, πώς να πω, μεγάλες εκθέσεις στη δημοσιότητα. Το Soul Kitchen ήταν πάλι μια πολύ τυχερή για μας περίπτωση, γιατί παίζαμε τότε στο Αμβούργο, σε ένα χώρο που ήταν μάλλον κατάληψη παρά συναυλιακός χώρος, ας πούμε. Και σε αυτό το χώρο έτυχε και ήρθε, ας πούμε, ο Φατίχ Ακίν,
που είναι αναγνωρισμένος παγκοσμίως σκηνοθέτης, γερμανός, ναι, με τουρκικής καταγωγής. Ο καλύτερος τους φίλους ήταν Έλληνας, που ήταν και ο πρωταγωνιστής του Soul Kitchen. Και του λέει του Φατίχ, πάμε ξέρω εγώ να δούμε ένα γκρουπ, θα δεις είναι καλή. Και ο Φατίχ, όχι απλά, μάλλον του αρέσαμε δηλαδή πολύ και πήρε τη διασκευή μας Φραγκοσυριανής και την έκανε κάτι σαν κύριο κομμάτι της ταινίας του. Που για μας σήμαινε να πάμε στη Βενετία, να πάμε στις Κάνες, να είμαστε στο κόκκινο χαλί με την πελούτσι, ξέρω εγώ, και να πρέπει να πάρουμε για πρώτη φορά στη ζωή μας κουστούμι, ας πούμε, γιατί αλλιώς δεν πενέπαινες μέσα. Και ήταν πολύ ωραία εμπειρία, είμαστε πολύ ευγνώμονες και είμαστε και φίλοι και φαν του Φατίχ. Να πούμε εδώ στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι η ταινία απέσπασε και το ειδικό βραβείο στο Φεστιβάλ Βενετίας. Έτσι, μια πολύ σημαντική διάκριση. Νομίζω και για εσάς, που πέρα από το ότι πηγαίνετε σε τέτοια events, που φαντάζομαι ότι δεν το είχατε φανταστεί, δεν το είχατε σκεφτεί νωρίτερα, είναι και μια αναγνώριση, έτσι δεν είναι? Σίγουρα και μεγάλη συγκίνηση, γιατί να φανταστείς ότι την ώρα που μπαίνανε οι συντελεστές και φωτογραφιζόντουσαν μπροστά στο λιοντάρι εκεί της Βενετίας και αυτά, είχαν επιλέξει ο Φατίχ τη δική μας, ας πούμε, διασκευή του. Της Φραγκοσυριανής του Μάρκου Βαμβακάρη να παίζει επί 20 λεπτά συνέχεια. Mm. Δηλαδή ήταν το τραγούδι με το οποίο, ας πούμε, για μας ήταν τρομερή εμπειρία. Ναι. Και ας έρθουμε στο τώρα. Το τώρα στις εμφανίσεις της Αρχιτεκτονική, 8 Φεβρουαρίου, όπως είπαμε. Ακριβώς. Και για 4 Σάββατα. Ναι, θα είναι δηλαδή 8, 15, 21 και η 1η Μαρτίου που είναι τα θρηλυκά μας και πάρτι που κάνουμε, που όποιος έχει έρθει τα ξέρει, ξέρει τι να περιμένει. Ναι, ναι, ναι. Okay. Τώρα για το άλμπουμ κυκλοφόρησε τώρα, έτσι, πρόσφατα. Ετοιμάζετε την επόμενη δισκογραφική δουλειά ή είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για αυτή? Καινούργιες ιδέες υπάρχουν πάντα. Πολύ πιθανό να γίνει κάτι μέχρι το καλοκαίρι. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε και επίσημα τώρα να πούμε περισσότερα. Ωραία. Κάτι μας έδωσαν όμως λίγο τυράκι. Λίγο τυράκι. Περιμένουμε λίγο. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλή επιτυχία στις εμφανίσεις σας και σε ό,τι ετοιμάζετε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε καλά. Για τη φιλοξενία στην εκπομπή. Καλά, καλά, παιδιά. Πάμε λοιπόν σε ένα break και να γυρίσουμε εδώ ξανά στο Breaking Mad. Γυρίσαμε λοιπόν εδώ στο Breaking Mad και ήρθε η ώρα για την στιγμή που όλοι περιμένατε. Ήρθε η ώρα να κάνουμε διαγωνισμό καραόκε. Είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι και πάρα πολύ ενθουσιασμένοι για αυτό. Και πολύ συγκινημένοι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ναι. Θα κλάψουμε σχεδόν. Τα δάκρυα φεύγουνε. Τα δάκρυα χαράς. Νομίζω μου φύγανε. Τα δάκρυα συγκίνησης. Ναι, αρχίζουν και ρεύουν. Φύγανε λίγο. Τσισάκια μου φύγανε λίγο. Λοιπόν, να περάσουμε στο πρώτο τραγούδι από τα δύο, γιατί συνήθως τραγουδάμε δύο τραγούδια μαζί, αλλά βαθμολογούμαστε χώρια από το αγαπημένο μας συνεργείο. Έλα, είναι ωραίο. Αμάν ρε Δημήτρη, όλο βλακίες βάζεις. Φωτεινή, το ύφος σου. They don't keep, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes and their words are really clear. So beat it, just beat it. You better run and better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a macho man. You wanna be tough, better do what you can. So beat it. But you wanna be bad, just beat it. Beat it. Beat it. No one wants to be defeated. All alone, fucking strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it. Just beat it. Just beat it. Just beat it. Stop. Εντάξει, παιδιά, μπείτε. Δεν μ' άρεσε. Εντάξει, ήμασταν πολύ καλοί όμως και οι δύο. Δεν μ' άρεσε. Νομίζω ότι στο δεύτερο τραγούδι θα ξεχωρίσει ο αδιαφιλονίκητος νικητής αυτής της εβδομάδας. Φωτεινή. Μπορείς να μην είσαι πνεύμα αντιλογίας. Δεν μου άρεσε. Φωτεινή, το ύφος σου. Τι έχουμε πει για το ύφος σου? Αστειεύεσαι τώρα ότι έχεις βάλει αυτό το τραγούδι. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Αλήθεια. Εμένα να δεις. Not. Ο Γιώργης ο Βουλόπουλος στο βιολί. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you're is now, everyone else in our. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you, baby. Baby, you light up my world like nobody else.
That way you flip your ears. Stop, stop, make it funny. Heads in your room and put your mind on the ground. It ain't hard to tell. You don't know. Oh, oh. You don't know you're beautiful. So well to see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. Oh, oh. You don't know you're beautiful. Oh, oh. Νομίζω ότι οι directioners τώρα μα χρωτάνε ντομάτες. Όχι απλά ντομάτες, γιαούρτια. Συγγνώμη, γλυκές directioners εκεί έξω, αυτό το διάλεξε. Εντάξει, παιδιά, κάναμε μια φιλότιμη προσπάθεια γιατί αγαπάμε One Direction. Αγαπάμε όλα αυτά τα νέα συγκροτήματα. Ωραία, παιδιά, νομίζω ότι είμαστε και οι δύο απαράδεκτοι. Τι λέτε. Παιδιά, τι λέτε, εσείς ποιο ψηφίζετε. Ναι, κανέναν. Αλέξα, Αλέξανδρε, κανέναν κι εσύ. Ναι, παιδιά. Δημήτρη! Τι! Ευχαριστώ με αυτό. Αγαπάμε την ψηφίδη. Από πάντα εκτό. Παιδιά, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, οφείλω να ομολογήσω. Πέρασα πάρα πολλές ώρες πρόβας. Πήγα στο στούντιο Τσίλι Χρήστου. Ναι, πραγματικά, και άρχισα τη φωνητική με την Τζούλη Μασίνο. Δηλαδή, αυτό, οι ψηλές μου και οι χαμηλές μου ήταν. Ήθελαν πολλή δουλειά. Ομολογουμένως, το παραδέχομαι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ποτεινή, να δέχεσαι την ήττα σου. Εγώ για τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες δέχτηκα που σε ψήφισαν όλοι εδώ πέρα. Μα ήμουν εξαιρετική, ήμουν καλύτερη. Τώρα εσύ διάλεξε κάτι τραγούδια αποκλειστικά για σένα. Τις προηγούμενες εβδομάδες απλά τους έκανες. Παιδιά, λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε. Τι λέτε. Ωραία, λοιπόν, φεύγουμε. Φεύγουμε. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα εδώ στο Breaking Mad από τις 11. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια! Yeah. Yeah. Yeah.